το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους θα μιλήσει ο υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Αμφίπολης, Κωνσταντίνος Μελίτος. Στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους μιλάει το απόγευμα στις 7 ο υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Αμφίπολης, Κωνσταντίνος Μελίτος. Κωνσταντίνος Μελίτος, ο δήμαρχος για το Δήμο Αμφίπολης. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα στην έδρα του Δήμου Αμφίπολης στο Ροδολίβος. Στο χωριό όπου αποφύτησα από το Γενικό Λύκειο Ροδολίβους και παράλληλα ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, είναι απολύτως ξεκάθαρο στα δικά μας μάτια πως οι εποχές που λέγονταν τα μεγάλα λόγια και οι μεγάλες υποσχέσεις έχουν πλέον περάσει. Οι ευκαιρίες όμως υπάρχουν συνεχώς. Γι' αυτό ο δήμαρχος που νοιάζεται για το μέλλον του τόπου του δεν κάθεται 4 χρόνια κλεισμένος στους τοίχους ενός δημαρχείου να ασχολείται με τη γραφειοκρατία του Δήμου του. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, γραμματείς, συνεργάτες, αντιδήμαρχοι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο δήμαρχος που νοιάζεται για τον τόπο του είναι συνεχώς έξω. Επισκέπτεται τα χωριά του Δήμου του. Βρίσκεται με τους συνδημότες του. Συζητάει τα προβλήματά τους. Ακούει τα παράπονά τους. Ζει την καθημερινότητά τους. Και σχεδιάζει τους τρόπους που θα δώσουν τη λύση στα προβλήματα και τα παράπονα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Η καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η διαχείριση των αδρανών υλικών, η συντήρηση των χώρων πρασίνων, των πάρκων, οι παιδικές χαρές, η τακτική συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, μιας και ο Δήμος μας ως επιτοπλίστων είναι ένας αγροτικός Δήμος και δεν νοείται ένας Δήμος με 3 ιδιόκτητα γκρέιντερ να έχει την αγροτική του οδοποιία τις περισσότερες φορές σε κακή κατάσταση. Η επάρκεια και η ποιότητα του νερού για την ίδρυυση, την άρδευση, τις ανάγκες της κτηνοτροφίας είναι ανάγκες που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ο δήμαρχος που νοιάζεται για το μέλλον του δεν επαναπαύεται στην μηνιαία επιχορήγηση του κράτους για να λειτουργήσει ο Δήμος. Ο δήμαρχος πρέπει να είναι τεχνοκράτης και όχι γραφειοκράτης. Να μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων με γνώσεις, εμπειρία που θα καταρτήσουν ένα πλάνο δράσης ώστε να διεκδικήσει όλους τους δυνατούς πόρους που μπορεί να απορροφήσει ένας Δήμος. Χάθηκαν ευκαιρίες αυτή την τετραετία. Είτε από έργα κατασκευής και επέκτασης αποχετευτικών δικτύων, έργα υδρευτικών γεωτρήσεων, εκμετάλλευση υδάτινων πόρων και φυσικών πηγών, έργα υποδομής για τους αγρότες, έργα υποδομής για τους κτηνοτρόφους, προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των επαγγελματιών. Δεν προχωρήσαμε μπροστά. Δυστυχώς μείναμε στάσιμοι. Οπισθοδρομήσαμε. Ο δήμαρχος που ενδιαφέρεται για τον τόπο του είναι μέσα στα Υπουργεία. Είναι μέσα στην κεντρική διοίκηση. Ενοχλεί την κεντρική εξουσία. Βρίσκει τις ευκαιρίες που θα δώσουν όθηση και ανάπτυξη στο Δήμο και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν είναι νέες θέσεις εργασίας ούτε τα δίμηνα, ούτε τα πεντάμηνα,
που αφιδώς μοιράζει τον τελευταίο καιρό η Δημοτική Αρχή. Αυτά θυμίζουν έναν παλαιοκομματικό τρόπο διαχείρισης που πρέπει να τον αλλάξουμε, να τον εξυγχρονίσουμε, να τον κάνουμε πιο τεχνοκρατικό, οπότε και πιο παραγωγικό και πιο αποδοτικό. Ο Δήμαρχος που ενδιαφέρεται για τον τόπο του δεν βαφτίζει έργα τα μπαλώματα. Γιατί όπου και αν κοιτάξουμε, στα περισσότερα χωριά του Δήμου μπαλώματα βλέπουμε. Και δυστυχώς μπαλώματα που κοστίζουν ακριβά στις τσέπες των δημοτών μας. Τα φαινόμενα αυτά όμως πρέπει να σταματήσουν εδώ. Στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής είναι ορθολογικός και πιο αποδοτικός τρόπος διαχείρισης των πόρων του Δήμου μας και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Είναι απαραίτητη η ετοιμότητα του Δήμου με όριμες μελέτες, με τεχνοκρατική επάρκεια, ούτως ώστε σε κάθε προκήρυξη να είναι έτοιμος να τις υποβάλει, εξασφαλίζοντας τους αντίστοιχους πόρους για την κατασκευή τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, ιδρύοντας το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Ενημέρωσης του Δήμου. Δίνουμε έμφαση στη μεταποίηση του πρωτογενούς μας τομέα. Έχουμε άριστα προϊόντα τοπικά που πρέπει να τα εφοδιάσουμε με ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη. Εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους βοσκοτόπους, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ενιαία ενίσχυση και στην εξωτική τους αποζημίωση. Δεν νοείται ένας Δήμος με τόσες χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκοτόπους να αφήνει τους κτηνοτρόφους να ταλαιπωρούνται με την εξωτική και τις ενισχύσεις. Δεν υπάρχει μέρημνα από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί τόσα προβλήματα? Δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες και κτηνοτρόφους να συντάσσουμε τις δηλώσεις ως δε εντός του Δήμου μέσω πιστοποιημένου φορέα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αποφεύγοντας τις μετακινήσεις μας στην πόλη των Σερών. Κυρίες και κύριοι, δέσμευσή μας, των συνεργατών μου και εμένα προσωπικά, είναι ότι στην έδρα του Δήμου μας, στο στολίδι αυτό, δεν θα χαθεί καμιά υπηρεσία. Κανένας οργανισμός δεν θα φύγει. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Και οι κινδυνολογίες πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορεί να κρύβουμε ανυπαρξίες και ανεπάρκειες πίσω από κινδυνολογίες. Η πολιτική γίνεται με επιχειρήματα και έργα, όχι με κινδυνολογίες. Δικός μας στόχος είναι η ένωση όλων των χωριών και των κοινωνιών μας. Οι αντιπαλότητες δεν ωφελούν κανέναν. Αυτά όμως δεν γίνονται μόνο με λόγια, γίνονται με πράξεις. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη της Δημοτικής Αρχής, να κοιτάει τους δημότες του στα μάτια και να του λέει την πραγματική αλήθεια. Μέλημά μας είναι πραγματικά η ενίσχυση της έδρας, διοικητικά, με νέες υπηρεσίες, ιδρύοντας πλέον και πολεοδομία του Δήμου, να σταματήσουμε να εξυπηρετούμαστε από το Δήμο Σερών. Μια δυνατή έδρα είναι απαραίτητο να έχει όλες τις υπηρεσίες που τις ορίζει ο Καλλικράτης. Όχι να δεχόμαστε συνεχώς παρατάσεις και εξυπηρετήσεις από το Μητροπολιτικό Δήμο των Σερών. Ο Δήμος δυστυχώς, με ένα τραγικό λάθος που έγινε από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, με το λάθος της απογραφής, έχει περιέλθει σε μία δίνη και έχει μπει σε νέες περιπέτειες. Μέρημνά μας, στηρίζοντας την έδρα, στηρίζουμε και το Δήμο. Πρέπει να ανοίξουμε το Δήμο σε νέες προκλήσεις, να ζητήσουμε την προσάρτηση ακόμη και γειτονικών χωριών, να αυξήσουμε τον πληθυσμό και να τον βγάλουμε από αυτή την επικίνδυνη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Η δημοτική επιχείρηση της τηλεόρασης του Δήμου Ροδολίβους, το κανάλι που υπήρχε ένα από τα λίγα σε όλη την Ελλάδα, που δυστυχώς έκλεισε, είναι δέσμευσή μας ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναλειτουργία του. Είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και ένα μέσο που μπορούν να επικοινωνούν όλοι οι οικισμοί μεταξύ τους. Δεν νοείται να ενώσουμε τις κοινωνίες χωρίς να έχουμε το μέσο αυτό επικοινωνίας. Θεωρούμε απαράδεκτη
την οποιαδήποτε φορολόγηση των νεκροταφείων και των τάφων και ένα απαράδεκτο χαράτσι. Για μας δεν υφίσταται καμία τέτοιου είδους φορολόγηση, μιας και δεν βρίσκουμε το λόγο ότι πρέπει να υπάρχει αυτό. Όσο αναφορά στο τεχνικό κομμάτι του Δήμου και ειδικότερα του Δημοτικού Διαμερίσματος της έδρας του Δήμου, χρειάζεται άμεση λύση το πρόβλημα της ίδρευσης, της πίεσης του δικτύου με την κατασκευή νέου υδραγωγείου χωρητικότητας άνω των 2.000 κυβικών, για να, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επάρκεια και καλύτερη πίεση στο δίκτυο. Επίσης, η θέση του είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει σε ακόμη υψηλότερο σημείο. Αυτό είναι ένα έργο που μπορεί να ενταχθεί, αφού μελετηθεί, μέσω του ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα διαχείρισης και διανομής ύδατος, το οποίο υπήρχε και από το 2010. Όμως μέχρι σήμερα δεν είδαμε καμία μελέτη, καμία προσπάθεια να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω ακόμη το λόγο που δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει ανατεθεί η μελέτη καν. Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου είναι ένα δύσκολο έργο που πρέπει όμως εντός της πενταετίας να γίνει. Έχουν τεθεί οι βάσεις από τον πρώην Δήμο Ροδολίβους, ανατέθηκε η μελέτη, έγινε η δημοπρασία, μένει η ολοκλήρωση που χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή. Το μεγάλο μου στοίχημα όμως στην επόμενη πενταετία για όλο τον πρώην Δήμο Ροδολίβους είναι ένα έργο που πιστεύω ότι είναι αίτημα χρόνων δικό σας και κυρίως των αγροτών όλων, είναι ο αναδασμός της περιοχής σας. Μέσω του νέου προγράμματος περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης, ότι θα εξασφαλιστούν οι πόροι να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο επιτέλους και να δώσει λύση σε αυτό το τόσο μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει τους αγρότες μας. Φίλες και φίλοι, η τετραετία που πέρασε μας πήγε πίσω. Εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε έναν αγώνα με πολιτικό πολιτισμό για μια νέα πορεία, για ένα νέο Δήμο που ονειρευόμαστε. Για έναν Δήμο που πραγματικά αξίζουμε, για έναν Δήμο που θα είναι πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος. Όλοι μαζί είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα για δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Ροδολίβους και το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Ανδριάδη Στέφανος του Δαμιανού, Γκάνας Νικόλαος του Γεωργίου, Δαούτης Διαμαντής του Κωνσταντίνου, Κουτούπη Χρυσάνθη του Αντωνίου και Ραμιδάς Μιλτιάδης του Παναγιώτη, Λιώνα Πουλχερία του Κυριάκου, Μπούμπας Πασχάλης του Γεωργίου, Παπαχρίστου Μαρία του Δημητρίου, Σολάκη Ισαβέλα του Δημητρίου. Για τη Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους, Γκόγκογλου Ιωακήμ του Ιωάννη, Καρακούση Χριστίνα του Βασιλείου και Πανταζή Γεωργία του Ζαχαρία. Σας ευχαριστώ πολύ.